Εκτός από τους εργαζομένους που εκπροσωπώ, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν κάποια πράγματα να βγουν στον αέρα. Εκτός από θύτες που είμαστε, μας έχουν βγάλει, είμαστε θύματα και βγαίνουμε θύτες. Ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει συνέχεια ότι... Εσείς τώρα έχετε δουλειά, έχετε βρει από ό,τι ένα. Εγώ είμαι η μόνη τυχαία που έχω βρει δουλειά και θέλω να τονίσω ότι η δουλειά που βρήκα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εκπαιδεύτηκα σε εισαγωγικά στον ΟΓΑ. Αυτό που έμαθα να κάνω στον ΟΓΑ, αυτό που δούλευα τόσα χρόνια δεν έχει καμία σχέση. Είμαι σε ένα εστιατόριο και κάνω αρκετά βαριά δουλειά και θα πρόκειται να κολλήσω ένσημα μετά από 10 χρόνια στη ζωή μου. Είμαι 40 χρονών και έχω 999 ένσημα, ούτε καν 1000. Η μαύρη εργασία που λέγαμε και ακούγαμε πριν, η σφοροδιαφυγή του κράτους, του δημοσίου, μιλάγαμε πριν για τους μεγαλοεργολάβους. Εδώ δεν φοροδιαφεύγει το ίδιο το κράτος. Και ο κύριος Αμπατζόγλου δεν είπε τίποτα. Στο ΙΚΑ υπάρχουν 1.300 εργαζόμενοι με στέιτς και 3.000 και μέσα οργανικές θέσεις. Στον ΟΓΑ, ασφάλιστοι, τελείως ανασφάλιστοι. Φεύγουμε και δεν έχουμε όχι ταμείο ανεργίας, όχι ταμείο αλληλεγγύης δεν πήραμε. Ούτε καν ασφάλιση δεν έχουμε. Πρέπει ένα χρόνο έμαθα σήμερα να είναι κάποιος άνεργος για να πάρει το διάριο υγείας. Τι θα κάνουν δηλαδή αν θα πεθάνουν, ναι. Και εγώ που βρήκα δουλειά, ποιος το λέει ότι αύριο θα την έχω κιόλας. Εδώ απολυθέρονται όλες οι απολύσεις, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να καταγγείλω μάλλον για την ακριβία. Έγινε δικαστήριο συναδέλφου στο ΙΚΑ και κέρδισε την προσωρινή απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Στο δικαστήριο που έγινε για την οριστική απόφαση, για πρώτη φορά παρενέβη το ελληνικό δημόσιο με νομικό σύμβουλο, ενώ δηλαδή εκπροσωπούν από το ΙΚΑ. Και λέει ο εκπρόσωπος του νομικού συμβουλίου του κράτους, κυρία δικαστή, προσέξτε την απόφασή σας, γιατί δεν είναι μόνο αυτή που βλέπετε και δικάζετε σήμερα, θα ακολουθήσουν χιλιάδες και θα παραλύσει το δημόσιο. Αν αυτό δεν είναι επηρεασμός της δικαστικής απόφασης, πείτε μου ποιος είναι. Επίσης θέλω να καταγγείλω τον αντιπρόεδρο της Βουλής στις 23 Οκτωβρίου, όταν βγήκε με τέτοιο μένος και είπε «καταργούνται και απαγορεύονται τα stage», όταν το ρώτησε δημοσιογράφος off the record, αλλά το έχω καταγεγραμμένο, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη και θα δικαιωθούν. Και λέει, όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να έχουμε ψάξει. Δώστε το μικρόφωνο στο Ιβάνα, κύριε Βουκαστανούδη. Θέλω να καταγγείλω και κάτι άλλο, Μάκη. Ναι. Θέλω να καταγγείλω κάτι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ, όταν έλεγε ότι καταργεί τα stage και τις συμβάσεις έργου, έλεγε ότι θα υπάρξει αξιοκρατία από εδώ και πέρα στο δημόσιο. Εγώ έχω να καταγγείλω. Αυτά που γίνανε στα ΚΕΠ, για να κάνει σύμβαση 12 μήνες, έπρεπε να έχεις 18 μήνες προϋπηρεσία σε ΚΕΠ. Και πείτε μου εσείς ποιος την είχε αυτή τη 18 μήνη προϋπηρεσία στα ΚΕΠ. Γιατί εγώ έχω να πω ότι μόνο που αυτοί που είχαν μπει επί ΠΑΣΟΚ και είναι οι λίγοι που μείναν αδιόριστοι, μόνο αυτή την είχαν. Αλλά στον κύριο Παπασταθόπουλο και στον κύριο Ιωαννίδη. Κύριε Τραπεζόπουλε, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά.